Προστώ το συνεργαστή τον Χρήστο του Σιδερόπουλο, διότι νομίζω πρέπει να προσεγγίσουμε με τα ζητήματα που καρδιά μετά το και κυρίως να δούμε τι λένε οι αγρότες από την πλευρά τους για το πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Συνεύσεις υπάρχουν μέχρι στιγμής και να ενημερώσουμε μέσα από τον Χρήστο Σιδερόπουλο, μιλάει ακόμα και με τον Μάκη του Υπουργού, όλους τους εσαλούς για το τι θα ακολουθήσει και βέβαια τους αγρότες των Αλμυρών. Κύριε Σιδερόπουλο, καλησπέρα από το ice.com. Πείτε μου, σας παρακαλώ, πού βρισκόμαστε και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Καλησπέρα καταρχάς. Να πούμε ότι από την Παρασκευή σχεδόν είμαστε στην 8η μέρα. Φαίνεται ότι και από την εικόνα που είδαν και είδε όλη η Ελλάδα ότι έχει γίνει μια τεράστια ζημιά σε μια έκταση από, ας βάλουμε από τη Λαμία ανεβαίνοντας Αλμυρό, πάμε Φάρσαλα, Καρδίτσα, Παλαμά, μπαίνουμε στα Τρίκαλα, γιατί όλα αυτά τα νερά τα οποία κατέβηκαν από τους ορεινούς όγκους, η κατάληξή τους είναι ο Πηνιός. Άρα τον Πηνιό θα πάνε να τον βρουν τα νερά στα Τρίκαλα και από εκεί και μετά όταν καταλήγουν στο ύψος των Τρικάλων τα νερά, έχουμε μια πρώτη έτσι ας πούμε πλημμύρα στη Φαρκαδόνα, στο Κουτσόχερο και από εκεί και μετά καταλήγουν εκεί που καταλήγουν τα νερά του Πηνιού. Είναι γεγονός όμως ότι αυτή η ζημιά δεν είναι ούτε παγετός ούτε χαλάζει. Ακόμα και στον παγετό μπορεί να δώσει κάποιον καρπό. Ακόμα και στο χαλάζι μπορεί το φυτό να αναπτυχθεί σε ένα ποσοστό 20-30%. Αυτή η ζημιά όμως από το νερό, από τη λάσπη, από τα φερτά αντικείμενα τα οποία έχουν περάσει μέσα σε σπίτια, σε αποθήκες και στα χωράφια, γιατί είναι δεδομένο ο κάμπος, τα προβλήματα είναι πολλά γιατί τα χωράφια δεν αναπνέουν. Μιλάμε για μια ολοκληρωτική καταστροφή. Να πούμε καταρχήν, περιγράψατε γεωγραφικά. Σε στρέμματα, τι ζημιά υπολογίζεται ότι υπάρχει? Ο υπολογισμός που έχει γίνει και μέσα από μια δορυφορική κάλυψη μιας μεγάλης εταιρείας ακουμπάει τα 350.000 στρέμματα, τα οποία είναι ο κάμπος, οι δενδρόδες, εν μέρη κάποια ορεινά κομμάτια, γιατί έχουν επηρεαστεί και κάποιοι ορεινοί όγκοι. Η εκτίμηση είναι κοντά στα 350.000 στρέμματα, αφορά τον Αλμυρό, Μαγνησία, μέχρι Καρδίτσα, Τρίκαλα, όπως είπαμε, τη διαδρομή. Έχουμε βεβαίως τις υποδομές που είναι ένα άλλο θέμα, έχουμε την πόλη της Καρδίτσας που είναι ένα άλλο θέμα και τις 20 συσκευές στα σπίτια και στα χωριά που είναι ένα άλλο θέμα και έχουμε αγροτικές καλλιέργειες, κτηνοτρόφους και αποθήκες και μηχανήματα που αφορούν είτε την αγροτική παραγωγή είτε την κτηνοτροφία, μειοστάσια και τα σχετικά. Τι πρέπει να γίνει και τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν? Τι δεσμεύσεις υπάρχουν μέχρι στιγμής? Γιατί η κυβέρνηση εμφανίζεται ότι θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο δυνατόν. Έχετε την αίσθηση ότι το κάνει και ποιο είναι το καλύτερο δυνατόν κατά την εκτίμηση τη δική σας που πρέπει να συμβεί? Κοιτάξτε, σαν κράτος, μια πολιτεία η οποία λέω τη λέξη σοβαρή, έχουμε έναν μηχανισμό που είναι καταρχάς ο ΕΛΓΑ. Είναι ο μηχανισμός εκτιμήσεων και ακόμα και πληρωμών. Έχουμε τις ΔΑΟΠ, τις περιφέρειες, όπου έχουν καταγραμμένα ό,τι αφορά αποθήκες και μηχανικό εξοπλισμό. Τώρα τι πρέπει να γίνει? Ο ΕΛΓΑ, εάν τον αφήσουμε τον ΕΛΓΑ να πάει βάση του κανονισμού, κύριε Αναστασίου, θα πάμε πάνω από 8 μήνες. Αυτό είναι δηλαδή πρώτη εκτίμηση, μάλλον πρέπει να κάνουμε τώρα, κάνουμε τις αιτήσεις ζημιάς. Αυτό είναι μέχρι τις 5 Οκτωβρίου. 5-8 Οκτωβρίου πρέπει οι αγρότες, θα σας πω επίσης ότι είμαστε περίπου στο 80% των αγροτών, μιλάω για τη Θεσσαλία, φαίνεται ότι το 80% των αγροτών έχει πάει στον ανταποκριτή του ΟΓΑ και έχει κάνει την αίτησή του με τη δήλωση του ΟΣΔΕ κτλ. Εάν πάμε με τον κανονισμό, θέλει πρώτη εκτίμηση, δικαίωμα έστασης, δεύτερη εκτίμηση, πάμε στην τελική ανάρτηση των αποτελεσμάτων και αυτός ο χρόνος σίγουρα δεν μπορεί να είναι κάτω από 8 μήνες. Εμείς σήμερα, για να είμαστε εντάξει απέναντι σε αυτό που βλέπουμε, γι' αυτό και έχω πει και σε μια ανάρτηση, αφήστε τον κανονισμό για το χαλάζι και για τον πάγο, αλλά γι' αυτό που έγινε στη Θεσσαλία,
προσπεράστε, πάρτε μια απόφαση ότι είναι μια τεράστια ζημιά, μια καταιγίδα, μια θεομηνία και ενεργήστε με τον ΕΛΓΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις ΔΑΟΚ. Ξέρετε τα στοιχεία του παραγωγού, τα καταγράφετε, έχετε κάνει ήδη και πληρωμές μέσω του ΟΣΔΕ, άρα μπορούμε να πάμε εφόσον αποφασιστεί και το μέγεθος της αποζημίωσης και θα σας πω ένα νούμερο για το βαμπάκι, εκτιμούμε ότι είναι κοντά στα 40 εκατομμύρια, γιατί εμείς κοιτάμε και το όγκο της παραγωγής, όχι μόνο τα χωράφια. Από εκεί και μετά... Πρέπει να δοθούν 40 εκατομμύρια, λέτε, για τους βαμβακοπαραγωγούς, περίπου. Τουλάχιστον. Ναι, είμαστε εκεί. Από εκεί να βγάλετε. Ακριβώς. Από εκεί και μετά, ο ΕΛΓΑ μπορεί να δώσει μια προκαταβολή. Δεν δεσμεύω τη λέξη. Λέω τη λέξη αυτή για να μπορεί να καταλάβουν οι ακροατές και οι τηλεθεατές, με την έννοια ότι το θέμα της προκαταβολής δίνει το δικαίωμα στην πολιτεία να έρθει σε 60 μέρες να υλοποιήσει αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, γρήγορες αποζημιώσεις, μιλάω για τον αγροτικό και κτηνοτροπικό τομέα, και μετά με τη διαδικασία του ΕΛΓΑ να πάμε να ελέγξουμε ενδεχομένως και κάποιους οι οποίοι θα μπουν στο σύστημα, γιατί θέλουμε να κάνουμε γρήγορα. Εδώ, γιατί εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, επειδή είναι πολλά τα λεφτά που θα μοιραστούν, γιατί είναι πολύ μεγάλες οι καταστροφές, υπάρχει και ένα θέμα το αν μπορεί να διασφαλιστεί ή αν θα διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν και οι ελαφροχέριδες, δηλαδή αυτοί που θα προσπαθήσουν στην αναμπουμπούλα να χαρούν, να δηλώσουν περισσότερα και να πάρουν περισσότερα που δεν δικαιούνται. Οι καταστάσεις είναι δύσκολες και υπάρχουν πραγματικά ανάγκες και για υποδομές και για ανθρώπους που έχουν πληγεί. Γιατί να μην πάρουν αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη. Διασφαλίζεται και πώς θα διασφαλιστεί ο έλεγχος? Λοιπόν, αυτός που κάνει τη δήλωση, κύριε Αναστασίου, είναι μέσα βάσει της δήλωσης του ΟΣΔΕ. Όταν πας να κάνεις τη δήλωση ζημιάς, πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσεις τη δήλωση του ΟΣΔΕ. Εκεί φαίνονται τα ζώα, εκεί φαίνονται τα χωράφια, φαίνονται οι καλλιέργειες, φαίνονται οι δενδρόδεις, φαίνονται τα πάντα. Δηλαδή, μιλάμε ότι είναι ο καθρέφτης του παραγωγού. Στη δήλωση του ΟΣΔΕ δεν φαίνονται τα πάγια. Δηλαδή, το τρακτέρ, δεν φαίνεται η υπομόνα. Δεν φαίνονται τα σπιτάκια που είναι ηλεκτρικά, τα ηλεκτρικά μοτέρ κτλ. Αυτό όμως μπορεί να το δηλώσει. Εκεί θα πάμε να δούμε βάσει των συντεταγμένων που έχουν οι ΔΑΟΚ, αν όντως υπάρχει αυτό το σπιτάκι, το οποίο έχουμε τις άδειες χρήσης νερού. Λοιπόν, υπάρχουν ασφαλιστικές δεκλίδες. Γι' αυτό και σας είπα και προηγουμένως και τηλεφωνικά, ότι να μην φοβηθεί η κυβέρνηση, να μην φοβηθεί ο Υπουργός ή Γεωργίας ή Οικονομικών. Ας κάνουν την πρώτη κίνηση, να αποδεσμεύσουν χρήματα, έτσι ώστε οι αγρότες να μπορούν να ξελαφρώσουν τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και προς τα Χριστούγεννα, και μετά η πολιτεία θέλει 8 μήνες, θέλει 6 μήνες να κάνει διασταυρωτικούς, να βάλει το προσωπικό, το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι λίγο στον ΕΛΓΑ, πρέπει να... και θα κάνει τους ελέγχους, θα κάνει τους διασταυρωτικούς, και αν οποιοδήποτε χι παραγωγός έχει κάνει υπέρβαση, μπορεί να του τα ζητήσει πίσω μέσα από το σύστημα του ΟΣΔΕ, όπου τη στιγμή που περιμένει να πάρει χρήματα από έναν άλλη, από μια άλλη διαδικασία, ή λέγεται ΟΣΔΕ, ή λέγεται νητρολίπανση, ή λέγεται επιδόματα κτλ., μπορεί να κάνει οποιοδήποτε κρατήσεις. Διασφαλίζεται αυτό και ας μην το φοβηθούμε. Και θα σας πω επίσης ότι τη Δευτέρα δόθηκε εντολή από τον Υπουργό, έτσι ώστε δορυφορικά ο ΟΠΕΚΕΠΕ να κάνει την αποτύπωση της περιοχής. Και σίγουρα δεν έκανε μόνο στη Θεσσαλία, σίγουρα έκανε σε όλες αυτές τις περιοχές που έγινε αυτή η τεράστια ζημιά. Οι ασφαλιστικές δικλείδες υπάρχουν. Εδώ και να σας είπα να σας πω το θάρρος και η διάθεση να τρέξουν γρήγορα, γιατί είπα ότι η ταχύτητα των επιλογών της κυβέρνησης είναι για να νικήσουμε τη γραφειοκρατία. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Δεν μου λέτε, είπατε ένα νούμερο στο περίπου 40 εκατομμύρια για τους βαμβακοπαραγωγούς, για τις άλλες καλλιέργειες. Σιτηρά, θερμοκήπια, όλα αυτά που έχουν πληγεί και βεβαίως κτηνοτρόφοι. Πού υπολογίζετε ότι θα φτάσει το ταβάνι των χρημάτων που απαιτούνται, στα 100 εκατομμύρια, στα λιγότερα? Εγώ θα έλεγα έτσι, για να το πω, για να έχουμε και ένα μεγέθος χιούμορ, το πακέτο Χατζηγάκη θα ακουμπήσουμε. Πόσο είναι το πακέτο Χατζηγάκη? Ήταν 550 εκατομμύρια. Τόσο πολύ λέτε. Θα πάει τόσο πολύ. Εγώ βάζω τον κύκλο της Θεσσαλίας από τον επιχειρηματία, τον οικογενειάρχη, βάζω τους αγρότες, βάζω όλοι αυτοί οι οποίοι είναι στον τομέα ανάπτυξης, γιατί μπορεί εμείς αυτή τη στιγμή να απομονώνουμε το αγροτικό, αλλά
δείτε και πόσες επιχειρήσεις, βιομηχανίες, μπορεί να είναι 100. Δεν είναι μικρό το νούμερο, αλλά μια επιχείρηση, μια επιχείρηση με 20 άτομα εργαζόμενους και μια παραγωγή, αυτή πάει πίσω 2 μήνες. 2 μήνες μπορεί να χάσει πελάτες, μπορεί να χάσει την αγορά του εξωτερικού. Γι' αυτό λέμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να πατηθεί ένα κουμπί. Αυτό έτσι λέγεται αντικειμενικότητα της κυβέρνησης, της πολιτείας. Πατάς ένα κουμπί, κάνεις την επόμενη κίνηση και τα αποτελέσματα θα είναι θετικά. Εάν φοβηθούν, κύριε Αναστασίου, θα έχουν πολύ μεγάλο κόστος. Τώρα πάω και μιλάω και πολιτικά. Γιατί εάν δεν δείξει θάρρος, εάν δεν δείξει πυγμή... Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος καταρχήν, γιατί αν δεν νιώσει το κράτος δίπλα του σε αυτή την καταστροφή, είναι προφανές ότι θα έχουμε και άλλα τράβαλα. Δεν το συζητώ. Εγώ πιστεύω ότι να μην φοβηθούν να δώσουν μια μεγάλη προκαταβολή κοντά στο 80-90% της αντικειμενικής διαδικασίας. Τόσο πολύ προκαταβολή πρέπει να είναι, τόσο ψηλά πρέπει να είναι δηλαδή. Ναι, γιατί αυτά είναι χρήματα που πρέπει να τα καταβάλουν τώρα τον Οκτώβριο, έτσι. Κοιτάξτε, εάν εγώ τη Δευτέρα μάζευα το βαμπάκι και έχω 200 στρέμματα, λέω ένα παράδειγμα για να πάμε επί των πεπραγμένων. Για να καταλάβουμε και τι γίνεται, ναι. 200 στρέμματα βαμπάκι με 400 κιλά είναι 80 τόνους. Αυτοί οι 80 τόνους παραδίδονται, πουλούνται στον οικοκυστή, ο οποίος λέει πότε θέλετε να πληρωθείτε, σε 5 μέρες, σε 3 μέρες, σε ένα μήνα. Κάνεις επιλογή πληρωμής. Ας πούμε 5 μέρες. Σε 5 μέρες, οι 80 τόνοι με 0,40 ή με 0,45 είναι περίπου 32.000. 32.000 ευρώ τέλος Νοεμβρίου ή τέλος Οκτωβρίου, ο παραγωγός κάνει ένα λογαριασμό και λέει τι έχω πλέον υποχρεώσεις, τα φάρμακα, τα λιπάσματα, το πετρέλαια, τα μεροκάματα, τη μηχανή που πρέπει να πληρώσω. Τις 20.000 θα είναι έξοδα και αποπληρωμή υποχρεώσεων. Μπορεί να είναι και εφορία, μπορεί να είναι ο ΕΦΚΑ, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Άρα, αυτή τη στιγμή αυτός ο παραγωγός είναι μηδέν. Θα γυρίσουν, λέτε, τα λεφτά. Μα με αυτές τις 32.000 που για κάποιους είναι πολλά, λέω ότι το 60% είναι υποχρεώσεις. Το υπόλοιπο οικονομικό μέγεθος και Αναστασίου, αρχές Οκτωβρίου τώρα, δηλαδή περίπου σε 10 μέρες, θα γίνει η προετοιμασία των χωραφείων για να πάμε να σπείρουμε τα σιτηρά, να πάμε να σπείρουμε δημητριακά. Άρα, από τις 10-12 που θα τον μείνουν από τα 200 στρέμματα, θα πάει να επενδύσει πάλι το 50% σε σπόρια, σε λιπάσματα, σε πετρέλαιο κόστος. Έχει μία δυναμική αυτό το οικονομικό μέγεθος. Το είπα έτσι χοντρά τα 32 χιλιάρικα, γιατί ενδεχομένως είναι καλαμπουκάς. Άμα έχει καλαμπόκια 200 στρέμματα, είναι περίπου στο ίδιο. Γιατί εκεί έχουμε περισσότερα κιλά. Δεν έχουμε 400 κιλά, έχουμε 1.700 κιλά. Άρα πρέπει να υπολογιστεί, λέτε, με την αξία της πώλησης του παραγόμενου προϊόντος που κατά τεκμήριο θα προέκυπτε από τη σεζόν. Όχι με μια φίξ τιμή ισοπεδωτική. Βεβαίως. Και νομίζω ο Πρωθυπουργός το μήνυμα το είπε την Τρίτη ότι θα κάνουμε γρήγορες πληρωμές, όχι όμως οριζόντιες. Γιατί το οριζόντιες οδηγούμαστε στο ότι κάποιοι θα είναι πιο τυχεροί και κάποιοι ενδεχομένως θα αδικηθούν και είναι άδικο αυτό. Πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη προκαταβολή, να εξειδικευθεί μετά από τον ΕΛΓΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και νομίζω σίγουρα δίκαιο για όλους δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχουν και ενδεχομένως αστοχίες, ενδεχομένως και κάποιοι ίσως δεν θα κάνουν σωστά κάποια πράγματα. Εδώ όμως το κράτος, οι υπηρεσίες έχουν όλα τα στοιχεία, κύριε Αναστασίου. Δεν πρέπει να κρυφτούμε και αυτό είπα και στον Υπουργό τη Δευτέρα το βράδυ. Μη φοβάστε να πείτε ένα νούμερο το οποίο θα ανταποκρίνεται, ας πούμε, για την Καρδίτσα. Εάν αυτός ο βιοτέχνης, το μαγαζί που ήταν στο ισόγειο και έπαθε αυτή τη ζημιά, δεν πάρει την αποζημίωση γρήγορα τα 8.000, λέω αυτό το νούμερο, αυτά δεν είναι τίποτα, γιατί υπάρχει εμπόρευμα μέσα, αυτά τα 8.000 θα πάει να πάρει ψυγείο, πλυντήριο, θα πάει να πάρει γραφεία, θα πάει να πάρει καρέκλες. Αυτό έχει ΦΠΑ. Αυτό το ΦΠΑ ξαναγυρίζει στο κράτος. Είναι έσοδο. Σημαίνει ότι αυτό που είπα, πατάς το κουμπί και ενεργοποιείς την οικονομία της Θεσσαλίας. Και νομίζω ότι, να το πω κι αλλιώς, ας φοβηθούν και λίγο, κύριε Αναστασίου. Ο κόσμος καλά κάνει και φωνάζει, καλά κάνει και ζητάει χρόνους γρήγορους. Εντάξει, δεν συμφωνώ τώρα ένα βίντεο που κατέβασε μια κυρία, αλήτες κτλ. Νομίζω ότι ο θεσμός πήγε πρώτα, δεν πήγε ο Μητσοτάκης, πήγε ο θεσμός, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, γιατί έπρεπε να πάει να δει, για να μην μπορεί το βράδυ να του φύγει η εικόνα από τα μάτια.
Γιατί αν αυτός που αποφασίζει δεν έχει την εικόνα, κύριε Αναστασίου, δεν θα αποφασίσει εύκολα. Δεν μου λέτε, κύριε Σιδερόπουλε, πόσο εύκολο είναι τα χωράφια να ξαναγίνουν γόνιμα? Γιατί εδώ είπαμε φερτά υλικά, λάσπες. Άρα θέλει δουλειά. Δηλαδή φαντάζομαι ότι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο δεν είναι εύκολο να πάτε να ξανασπείρετε. Ναι, νομίζω ότι η ερώτησή σας έχει ένα άλλο περιεχόμενο για το περιβάλλον και για πόση γονιμότητα θα έχουν τα χωράφια. Για να κάνουμε 10 πόντους γονιμότητα του χωραφιού, της γης, πρέπει να περάσουν κοντά στα 100 χρόνια για γονιμότητα. Είναι ένα νούμερο το οποίο το λέει η γεωπονική και οι επιστήμονες. Αυτή τη στιγμή όπου πέρασε το νερό είναι λάσπη, ήταν λάσπη, έφυγε η υγρασία και έχει μείνει η λάσπη, αυτά που παρέσαιναν τα νερά, δεν μπορεί να μπει μηχάνημα να κάνει συλλογή, γιατί δεν μπορεί, γιατί δεν υπάρχει σειρά. Δεν υπάρχει χωράφι, είναι όλο με νερό, με λάσπη κτλ. Δύο πράγματα συμβαίνουν. Αυτή τη στιγμή με τις θερμοκρασίες σήμερα έχουμε κοντά στο 30, μάλλον έχουμε αποφύγει τις βροχές, φαίνεται ότι λίγο θα έχουμε το Σάββατο, Δευτέρα, Τρίτη δεν έχουμε τίποτα, αλλά κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η λάσπη που έχει μείνει στο χωράφι έχει γίνει σαν πυλός, έχει σφίξει. Δεν αναπνέει η γη, δεν αναπνέει το φυτό. Τα φυτά του βαμβακιού. Θέλει καλό όργωμα. Θέλει καλό όργωμα. Ακριβώς. Άρα θέλει πετρέλαιο, άρα θέλει φτηνό πετρέλαιο. Κοιτάξτε, θέλει πετρέλαιο, θέλει κόστος που έχει το τρακτέρ, τα λάδια, τα λάστιχα, έχει το μεροκάματο, γιατί δεν βγαίνει η δουλειά σε μία μέρα. Ένα τρακτέρ μπορεί να οργώσει σε 10-12 ώρες μέχρι 40 στρέμματα, 45. Και θα κάψει 150 και 200 ευρώ πετρέλαιο. Άρα, αυτό που πρέπει να πω εγώ έτσι επικοινωνιακά στην κυβέρνηση, στην πολιτεία, να μην λυπηθεί να βάλει και 15 ευρώ, 20 ευρώ το στρέμμα παραπάνω, γιατί αυτό θα πάει σε αυτό που είπαμε τώρα ακριβώς, στο κόστος, να οργώσει καλά, να φέρει τη γη, να φέρει τη λάσπη κάτω και το γόνιμο επάνω, γιατί το όργωμα είναι το γύρισμα του χωραφιού, έτσι ώστε να το δει ο ήλιος, να το ξεκουράσει, να αναπνεύσει το χωράφι και να αρχίσει να παίρνει τη μορφή του. Σίγουρα θα πέσουν κάποια λιπάσματα, γιατί πρέπει να βοηθηθούν τα φυτά των δημητριακών που θα πάμε να σπείρουμε Οκτώβριο-Νοέμβριο. Και νομίζω ότι και σε αυτά που είπαμε και πριν, υπήρχε μια δυναμική στα Φάρσαλα με την έννοια της βιομηχανικής ντομάτας. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι αυτοί που δεν έκαναν συλλογή ντομάτας, δεν θα πάει προϊόν στα εργοστάσια που κάνουν τη σάλτσα. Τα εργοστάσια που κάνουν τη σάλτσα έχουν συμφωνίες με εταιρείες του εξωτερικού. Άρα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να φτάσουν να δώσουν τις παραγγελίες. Για το βαμπάκι και για το καλαμπόκι, το καλαμπόκι αυτή τη στιγμή θα λείψει από τις κτηνοτροφικές μονάδες. Γιατί δεν θα συλλεγεί στη Θεσσαλία το μέγεθος του καλαμποκιού. Επίσης για τους κτηνοτρόφους έγινε κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σωστό. Υπήρχε μια διαδικασία από τον ΕΛΓΑ ότι έπρεπε τη στιγμή που ο λύκος τρώει ένα ζώο ή παθαίνει κάτι από αρρώστια, έπρεπε να πάει ο ΕΛΓΑ, ο κτηνοτρόφος υπάλληλος του ΕΛΓΑ, να μετρήσει, να δει το ζώο σε τι κατάσταση είναι και να πάρει την αποζημίωση. Σήμερα με τον πνιγμό, όταν έχεις 300-400 ζώα και το 50% έχει πνιγεί, είναι σε άλλη κατάσταση μετά από 3 μέρες, μιλάω για την Τρίτη τώρα, πάμε πίσω δηλαδή, είναι τουμπανιασμένα, μυρίζουν και έχουμε τη διαδικασία του ΕΛΓΑ. Προσέξτε, Τρίτη πρωί ο Πρωθυπουργός είναι στην Καρδίτσα. Και έχουμε τον ΕΛΓΑ που λέει: μην πειράζετε τα ζώα, πρέπει να έρθει ο εκτιμητής να δει ποιο είναι μικρό, ποιο είναι μεγάλο, για να δούμε και ποια θα είναι αποζημίωση. Αυτό ξεπεράστηκε την Τρίτη το μεσημέρι, όταν στη συζήτηση στην Καρδίτσα τέθηκε το θέμα από τον εκπρόσωπο των αγροτών, ότι δεν μπορεί να περιμένει αυτή η διαδικασία. Τα ζώα θάβονται κανονικά από τον παραγωγό και από εκεί και μετά, κύριε Αναστασίου, υπάρχει το μητρό καταγραφής από την κτηνιατρική υπηρεσία, την ΔΑΟΚ. Ωραία. Έτσι όπως μας τα λέτε, καταλαβαίνω ότι 40 το βαμβάκι, καμιά περίπου τόσα ή λιγότερα το καλαμπόκι, βάλε και δίπλα την ντομάτα, βάλε δίπλα τα τέφτλα, βάλε δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πραγματικά η αγροτική παραγωγή βγάζει το 200 στα εκατομμύρια. Αν βάλουμε επιχειρήσεις, βάλουμε Καρδίτσα και βάλουμε και υποδομές, έχεις δίκιο να μιλάς για το μισόδης. Έτσι μπακαλίστηκα τα λέω, αλλά νομίζω ότι δεν απέχουμε. Αυτή την πρόβλεψη, κύριε Αναστασίου, το 2018 που πήγαμε τον Ιανουάριο στα Τέμπη, είχα ερωτηθεί πριν πάμε 10 μέρες ότι αυτό που συμβαίνει με τις τιμές, επί Καραμαλή έγινε αυτό,
οι τιμές ήταν 18 λεπτά, 11 λεπτά στο καλαμπόκι, και τότε ρωτήθηκα τι νούμερα εκτιμάται ότι στην κυβέρνηση κτλ. Και τότε είχα πει αυτό το ίδιο νούμερο, ότι είμαστε στα 500 εκατομμύρια, γιατί κύριε Αναστασίου, πρέπει να πούμε ότι καλλιεργούνται στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια στρέμματα βαμβακιού, 3 εκατομμύρια στρέμματα καλαμποκιού, 6 εκατομμύρια στρέμματα σταριού. Αυτά τα δεδομένα, με μία απλή αριθμητική, μπορείς να βγάλεις και αναπεριοχή, ακόμα και ανανομό, αυτή η καλλιέργεια και το μέγεθος κόστους παραγωγής και το κόστος ότι, προσέξτε, αυτός ο όγκος παραγωγής θα μας λείψει το επόμενο διάστημα. Και αυτή η κάλυψη, αυτή η κάλυψη θα έχει μέγεθος να κάνουμε εισαγωγές. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Κύριε Σιδερόπουλο, πριν σας ευχαριστήσω, θέλω να πούμε και κάτι που νομίζω έχει μεγάλη αξία, διότι συνειδητοποιήσαμε για μία ακόμα φορά, μόνο που τώρα τα πράγματα είναι ακόμα πιο τραγικά, γιατί είναι τεράστιες οι ζημίες, ότι λείπουν έργα από την περιοχή, αντιπλημμυρικά έργα. Ούτε ο Αχελλός έχει προχωρήσει, αλλά εξαιτίας και του ότι δεν έχει προχωρήσει ο Αχελλός και συζητάμε για τον Αχελλέο πολλά χρόνια, δεν έχουν προχωρήσει και άλλα πράγματα. Λόγου χάρη, είναι φανερό ότι δεν υπάρχει απορρόφηση πόρων που υπάρχουν λεφτά στο ΕΣΠΑ για αντιπλημμυρικά έργα, μελέτες και υλοποίηση αυτών, μικρά φράγματα και τα σχετικά. Αυτό νομίζω πια είναι επιτακτικό να το δούμε να υλοποιείται το επόμενο διάστημα. Αλλά δεν ξέρω αν είστε αισιόδοξος ή αν θα φτάσουμε να ξανασυζητάμε μετά από άλλες κατάστασεις. Κοιτάξτε, εγώ στη Λάρισα ήρθα το 1990. Το 1994 είχαμε τη μεγάλη καταστροφή. Να πάμε πίσω δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια. Τότε βγήκε και αυτή η κουβέντα με τον Αχελλό, όταν το ανακήρυξε ο Παπανδρέου στο Κιλελέρ. Τότε όλοι λέγαν ότι με αυτό το έργο τεράστιο, μεγάλο κτλ. Είναι μεγάλο έργο η μεταφορά νερού. Η μεταφορά νερού από τον Αχελλό σημαίνει και παράλληλα έργα που σημαίνει bypass, δηλαδή κατεβαίνοντας το νερό θα κάνουν υπερχείληση τα φράγματα που έχουν οριστεί, αλλά το νερό το οποίο θα κάνει υπερχείληση θα τραβιέται με μηχανισμούς, όλα γίνονται με τη βαρύτητα, όλα γίνονται με τη βαρύτητα. Δεν μπορεί το νερό στην Αθήνα να φεύγει από την Αιτωλοκαρανία, κατεβαίνει στην Αθήνα δια της βαρύτητος, και εμείς δεν μπορούμε να πάμε να στήσουμε τον Αχελλό δια της βαρύτητος, έτσι ώστε σε περιοχές που δεν υπάρχει νερό, που είναι όλα ξερικά, που αντλούν από 300 και 400 μέτρα νερό, με ένα σύστημα bypass, όταν και εφόσον το νερό είναι πολύ, να ανεβαίνει σε περιοχές που θα κάνει τον κύκλο του, έτσι ώστε αυτό που θα φεύγει στη θάλασσα να είναι λίγο, θα γεμίζει η κάρλα που καλώς έγινε και με τον τρόπο που έγινε, χρήσιμο θα είναι τα επόμενα χρόνια. Και από εκεί και μετά όμως, εγώ δεν είμαι αισιόδοξος, να σας το πω ευθέως, γιατί εάν τα επόμενα αυτά 7 δις, αν θυμούμε καλά, έχουν ανακοινωθεί ότι πρέπει και έχουμε δικαίωμα να απορροφούμε κάθε χρόνο, γιατί δόθηκαν κάποιες οικονομικά νούμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι 7 με 11 δις, εφόσον είμαστε έτοιμοι, εφόσον έχουμε μελέτες και εφόσον είναι στοχευμένα, πρέπει να αποδείξουμε ότι είναι στοχευμένα, ή είναι στους εργαζόμενους, ή είναι στις επιχειρήσεις, ή είναι στον αγροτικό τομέα. Εάν και εφόσον είμαστε έτοιμοι, εγώ κρατάω την πισινή, το κράτος δεν απέδειξε και δύσκολα αποδεικνύει ότι είναι σύνομος αυτό που λέει, τα φράγματα είναι αναγκαία, όχι μόνο για να κρατάμε το νερό. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Εάν του χρόνου έχουμε ξηρασία, αν του χρόνου αυτό που συζητάμε σήμερα και το βίντεο θα μείνει, έχουμε αποζημίωση 500 εκατομμύρια, στο πούμε όπως το είπαμε χοντρά και δυνατά, γιατί εκεί θα είναι το νούμερο. Προσέξτε, αποζημίωση από θεομηνία νερό, δηλαδή νερό. Απλό, πέρασε το νερό και έκανε τη ζημιά. Εάν κύριε Αναστασίου, του χρόνου έχουμε ξηρασία και από την Καρδίτσα μέχρι τον Αλμυρό και τα λοιπά, δεν έχουμε καλοκαίρι το οποίο θα είναι προχερό, δεν θα αναγκαστούμε να πάμε σε αποζημίωση ξηρασίας, πιθανόν να μην είμαστε στα 500 εκατομμύρια, να είμαστε πάλι στα 200 εκατομμύρια. Γιατί σας είπα, η γη είναι μετρημένη. Δεν μπορούμε την αυξήσουμε ούτε να τη μικραίνουμε. Άρα, να μην κάνουμε πρόβλεψη, να μην πάμε στις αποζημιώσεις για την ξηρασία, γιατί αυτό έχει συμβεί στη Θεσσαλία. Υπάρχουν περιόδους όπου, σας λέω παράδειγμα, στο Δήμο Κιλελέρ, που δεν φτάνει το νερό στα άκρα μέχρι το Αρμένιο, Στεφανοδίκιο κτλ., πριν γίνει η κάρλα, μπαίνανε κοντά στα 22.000 στρέμματα, μπαίνανε στο σύστημα της αποζημίωσης. Γιατί να πάμε στο σύστημα της αποζημίωσης, γιατί δεν πρέπει να παράγουμε? Και κοιτάξτε, δεν είναι το βαμπάκι. Εγώ μπορεί να έχω τρέλα με το βαμπάκι, λόγω της επιχειρηματικότητας, γιατί έχω καρούλια, έχω λάστιχα, έχω κάνει εξοπλισμό δηλαδή, έχω κάνει μια επιχείρηση με προσαρμογή στο βαμπάκι, στο καλαμπόκι και στα τέφλα τα οποία έχουν φύγει. Στην ντομάτα είμαι επενδυτής σε αυτόν τον χώρο. Γι' αυτό και
λέω ότι σε αυτό το προϊόν, όσο θα το κρατήσουμε, γιατί δύσκολα θα κρατηθεί, γιατί έχει τεράστιο κόστος, το εξάγουμε όμως. Και Αναστασίου, είναι το μοναδικό προϊόν που ενδεχομένως δεν μένει απούλητο. Και κατά 80% εξάγεται. Γιατί δεν έχουμε, θα σας το πω και αυτό, γιατί αν είχε μαγιά η κυβέρνηση, τώρα με τα 7 δις κάθε έτος, να δώσει εντολή σε 5 επιχειρηματίες στην Ελλάδα και να ανοίξουν νηματουργία. Αυτά που είναι κλειστά, να χρηματοδοτηθούν με 50%, 60%, να πάρουν 200 εργαζόμενους ο καθένας, ένα στο Βόλο, ένα στη Λάρισα, ένα στην Άωσα και ένα στη Βιωτία, να γίνουν 5 νηματουργία, να κάνουν νήμα και θα δείτε πώς γίνονται εργασίες. Να πάνε όμως έναν επιχειρηματία που να τον βάλουν κάτω, να τον βάλουν συμβόλαια, σύμβαση και διαδικασίες, το ανοίγεις, σε χρηματοδοτώ από αυτό το πρόγραμμα και θα κάνουμε και νήμα. Όχι βαμπάκι να το πάμε στην Τουρκία, όχι βαμπάκι να το στέλνουμε όπως να είναι και όπου να είναι, όπως το είχαμε πριν το 90. Γιατί τρόποι... Δεν μου λες τελευταίο ερώτημα. Το φράγμα στη Σκοπιά πρέπει να είναι προτεραιότητα, στα Φάρσαλα κάτω. Κοιτάξτε, αποδείχτηκε αυτό, γιατί το φράγμα της Σκοπιάς δεν είναι μόνο θέμα Φαρσάλων, θέμα Λάρισας. Ακουμπάει τον Αλμυρό, ακουμπάει τη Φθιώτιδα, γιατί αυτά τα νερά σπάζουν μετά τη Σκοπιά και αριστερά προς τα Φάρσαλα στον Ενιπέα και προς τον Αλμυρό. Άρα η συλλογή των νερών και ο έλεγχος του νερού θα βοηθήσει και για την ήρδευση, γιατί έχουμε θέμα και το συναντάμε, το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, και από εκεί και μετά, επιλεγμένα φράγματα τώρα αυτού του μεγέθους, που νομίζω ότι δεν είναι πολλά τα 50 ή τα 60 εκατομμύρια που κοστίζουν. Γιατί προσέξτε όμως, εάν τα κάνουμε μόνο για αντιπλημμυρικά, θα καταδικάσουμε τη γεωργία. Πρέπει να τα κάνουμε διπλής κατεύθυνσης, γιατί εάν το νερό σε 2 ώρες έφτασε από τη Σκοπιά στον Ενιπέα για να σπάσουν τα φράγματα και να φτάσει στην Καρδίτσα, σε 2 ώρες έγιναν αυτά, σημαίνει ότι αυτό το νερό, ό,τι και να γινόταν, δεν θα το κρατούσε εύκολα. Εάν όμως ήταν ελεγχόμενο, έτσι ώστε να σπάζει σε 4-5 σημεία και να γίνεται bypass, θα μπορούσαμε να μην έχουμε τόσα μεγάλα προβλήματα. Το νερό, κύριε Αναστασίου, το νερό είναι ανάπτυξη. Δέντρα να βάλεις, θέλεις νερό. Αμπέλι να βάλεις, θέλεις νερό. Κυπευτικά, τα κυπευτικά, από τη στιγμή που θα κόψεις για να πας στη Λαϊκή, πρέπει το βράδυ να ποτίσεις. Μας φαίνεται πολύ παράξενο που φωνάζουμε για το νερό, εμείς οι Θεσσαλοί, γιατί άλλοι έχουν τα ποτάμια, και εμείς έχουμε τον Πηνιό, αλλά τον Πηνιό δυστυχώς δεν τον έχουμε αξιοποιήσει στο μέγεθος που μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε. Άρα νομίζω ότι το θέμα του νερού, να βλέπουμε δεκαετίες μπροστά, όχι το σήμερα, και να δούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Από εκεί και μετά, στους αγρότες πρέπει να δείξει η κυβέρνηση εμπιστοσύνη. Τώρα πάω στο επάγγελμα το δικό μου, στους φθινοτρόφους, να δείξει εμπιστοσύνη, να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη. Εγώ δεν το βλέπω αποζημίωση, κύριε Αναστασίου. Είναι μια χρηματοδότηση στην ανάπτυξη και να είστε σίγουροι ότι σε 1 χρόνο, σε 2 χρόνια αυτά θα γυρίσουν στην πολιτεία, στο κράτος μας, διπλά και τριπλά. Γιατί είναι και το ΦΠΑ, αλλά είναι και το όγκος παραγωγής που πρέπει να γίνει τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να ξαναλειτουργήσουμε. Κύριε Σιδερόπουλε, πραγματικά ήταν, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μας και ελπίζω όσοι θα τη δουν να έχουν βγει σοφότεροι για πολλά πράγματα, είτε να ανήκουν στον κλάδο, είτε δεν ανήκουν. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Φοβάμαι ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα, διότι υπάρχουν πολλά που θα δούμε ως εκκρεμότητες και μένει να δούμε αν θα υλοποιηθούν πολλά από αυτά που έχουν υποθεί. Ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι αυτό που ανακοινώθηκε, ότι οι δηλώσεις ζημιάς είναι μέχρι τις 5 Οκτωβρίου. Για να γίνει πλέον το σύστημα ηλεκτρονικά. Η ΔΑΟΚ αναλαμβάνει όλο τον πάγιο εξοπλισμό να καταγράψει, γιατί έχουν χαλάσει και πάγιος εξοπλισμός που δεν καλύπτει ο ΕΛΓΑ, αλλά θα γίνει ένα ειδικό ταμείο. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι ο αγροτικός κόσμος με τον ΕΛΓΑ έχει πολλά παράπονα. Άρα είναι ώρα ο ΕΛΓΑ εκτός κανονισμού. Τον κανονισμό τον θέλουμε για να ελέγξουμε το επόμενο διάστημα. Και πρέπει να ελέγξουμε. Γιατί θα έχουμε απλοχέρδες, όπως το είπατε. Και από εκεί και μετά, γρήγορα, εγώ βάζω ένα χρονικό διάστημα 60 ημερών, γιατί τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, τα χρήματα στον κάμπο θα ήταν έτσι ώστε να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε και για τις οικογένειές μας και για τον προγραμματισμό του σπιτιού, αλλά πίσω από εμάς, πίσω από έναν κτηνοτρόφο και πίσω από έναν γεωργό, είναι άλλα 14 με 18 επαγγέλματα. Και αυτά τα επαγγέλματα σήμερα δεν θα μπορούν να βγάλουν μεροκάματο. Και αυτό είναι στοιχείο αναφοράς.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιδηρόπουλε. Να είστε καλά. Χάρηκα που σας είδα. Να είστε καλά.